φύγει πλέον η κατάσταση στην περιφέρεια. Προχθές την Παρασκευή, το απόγευμα, έλαβα μια πρόσκληση για συνεδρίες της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, που πέρα από τα 60 θέματα που έχει, έχει τα εξής 6 πολύ σοβαρά ζητήματα που για να τα μελετήσει κανένας χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Έχει το 1 εκατομμύριο ευρώ, από πού θα βρούμε τα λεφτά για να δώσουμε το 1 εκατομμύριο ευρώ στον ανάδοχο, στη Μεσσηνία, στον εργολάβο που πήρε το έργο Καζάρμα Χάνι του Λούπα και Κεφαλόβρουσο Ναυτόπουλο. Είναι μια υπόθεση που τραβάει 7 χρόνια τώρα, που η υπηρεσία επανειλημμένα διαφωνεί με αυτές τις επιλογές που έχουν γίνει, παρόλα αυτά 1 εκατομμύριο θα δοθεί. Είναι η γνωστή υπόθεση με το λιμάνι του Βραχατίου, όπου η εταιρεία πρώην συμφερόντων Φλαμπουράρη ζητάει 1.247.000 ευρώ αποζημίωση για διακοπή εργασιών το 2016. Είναι η γνωστή υπόθεση με το βασιλιά του Τσιμέντου στο Βασιλίτσι της Μεσσηνίας, όπου εκεί με άδεια πέργολας φτιάχτηκε ένα φρούριο παλάτι με υπόγεια, ισόγεια, ανόγεια και κάμποσες εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα, ιδιωτικό παράνομο λιμάνι, ιδιωτικό λιμάνι παράνομο, παρόλο που έχουν βγει αποφάσεις κατεδάφισης και γκρεμίσματος του λιμανιού, δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά, εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι ενστάσεις και οι προσφυγές απορρίφθησαν. Είναι ακόμα η γνωστή υπόθεση με το TV Super, όπου ο κύριος Κατούλης έκανε ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος υπαλλήλων της Κορινθίας, προφανώς γιατί δεν άκουγαν τις εντολές του για δίωξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι η γνωστή υπόθεση που αρνείται να δώσει εικόνα. Είναι η πρώην εκλεκτή δικηγόρος της περιφέρειας από το 2011 μέχρι το 2014, που ενώ και εδώ και 3 χρόνια δεν έχει δοθεί άλλη δουλειά, έρχεται με προσφυγή ζητώντας 75.000 ευρώ για καμιά 15 υποθέσεις που για να τις μελετήσει κανένας θέλει κάμποσες μέρες και ώρες. Και τέλος, το χοντρό πρόβλημα. Είναι η έγκριση να δώσει η Οικονομική Επιτροπή έγκριση στον κύριο Τατούλη για να υπογράψει τις ΔΙΤ για την παράδοση διαχείρισης των απορριμμάτων στο μεγάλο κεφάλαιο. Και μόνο η τελευταία παράγραφος της εισήγησης για τα ΔΙΤ που λέει «Σήμερα, αύριο και μεθαύριο μπορούν, λέει, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να πάνε στην αρμόδια Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για να κάνουν επιτόπια μελέτη και επισκόπηση των εγγράφων», που σας γνωρίζω ότι είναι πάνω από 25 κούτες μεγάλες, αρκεί για να καταλάβετε τι εμπεγμός παίζεται. Τα έχουν αποφασίσει στο παρασκήνιο και έρχονται στην συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής χωρίς να δίνουν καν τη δυνατότητα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ξεφυλίσουν αυτά τα έγγραφα, να απαιτούν να συμφωνήσουμε και να δώσουμε το OK μεθαύριο για την υπογραφή την Πέμπτη, κατά πόσο έχει δηλώσει ο κύριος Τατούλης, της σύμβασης με ΣΔΙΤ. Επικοινώνησα με τη διεύθυνση προγραμματισμού. Δεν υπάρχει διευθυντής, είναι στην Αθήνα για άλλες εργασίες. Λέω λοιπόν ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση στην περιφέρεια και στην Οικονομική Επιτροπή. Φαίνεται πήραν απόφαση ότι τελειώνουν και ότι γίνει αρπακόλα. Δεν γίνεται, πρέπει κάποιοι μηχανισμοί ελεγκτικοί να μπουν και να δουν τι γίνεται. Δεν πάει άλλο η κατάσταση με την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε ούτε το κερασάκι της τούρτας, ούτε οι χρυσοκοίδιδες που δεν θα έχουμε διαβάσει τις εισηγήσεις, τα συνημμένα και όλα αυτά που αφορούν το μέλλον των Πελοποννησιών. Ούτε ένα ευρώ δεν θα δεχθούμε να δοθεί αποζημίωση στους μεγαλοεργολάβους, ούτε ένα χαρτί δεν θα δεχθούμε να μην έχουμε υπόψη μας για αυτά, όπως με τις ΔΙΤ που αφορούν το μέλλον για κάποιες δεκαετίες των Πελοποννησίων. Θα αντιδράσουμε, από εκεί πέρα ο καθένας ας πάρει και τις ευθύνες του.